Η καρδιά. Ένα αξιοθαύμαστο όργανο που αντλεί κάθε λεπτό περίπου 5 λίτρα αίμα ώστε να παράσχει οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες σε όλα τα άλλα όργανα. Η λειτουργία της εξαρτάται από τη βατότητα των στεφανιαίων αρτηριών, δηλαδή των αγγείων που παρέχουν αίμα στην ίδια την καρδιά. Αν αυτά αποφραχτούν, ο ασθενής παθαίνει έμφραγμα, νιώθει πόνο ενώ είναι πιθανό η καρδιά να σταματήσει να πάρεται φυσιολογικά, αλλά να παρουσιάσει ένα χαοτικό ρυθμό που λέγεται κοιλιακή μαρμαριγή και να πάθει καρδιακή ανακοπή. Η μοναδική θεραπεία για την κοιλιακή μαρμαριγή είναι η χορήγηση απεινίδωσης, δηλαδή ρεύματος στο μυοκάρδιο μέσω της συσκευής που λέγεται απεινιδωτής. Ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής που βρίσκεται εγκαταστημένος σε σημεία πρόσβασης από το κοινό αναλύει τον ρυθμό του θύματος καρδιακής ανακοπής και εφόσον χρειάζεται απεινίδωση, ζητάει από τον εθελοντή να χορηγήσει απεινίδωση. Μέχρι όμως να είναι διαθέσιμος ο απεινιδωτής ή να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια, θα πρέπει να υποκαταστήσουμε τη λειτουργία της καρδιάς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εγκέφαλος του θύματος θα υποστεί μη αναστρέψιμες βλάβες μέσα σε 5 λεπτά. Άρα, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε άμεσα θωρακικές συμπιέσεις κατά τις οποίες, συμπιέζοντας την καρδιά μεταξύ του στέρνου και της σπονδυλικής στήλης, στέλνουμε αίμα στα ζωτικά όργανα του θύματος για να κερδίσουμε χρόνο. Όταν δούμε έναν άνθρωπο να καταραίει μπροστά μας, προσεγγίζουμε με ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για εμάς ή τον ίδιο. Γονατίζουμε στο ύψος των ώμων του θύματος και το σκουντάμε ελαφρά, φωνάζοντας δυνατά. Είσαι καλά. Με τον τρόπο αυτό ελέγχουμε αν το θύμα αντιδρά. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Εάν το θύμα δεν αντιδρά, θα πρέπει να ελέγξουμε εάν αναπνέει. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να απελευθερώσουμε τον αεραγωγό του. Αυτό γίνεται με δύο απλές κινήσεις. Το χέρι μας που βρίσκεται προς το κεφάλι του θύματος, το τοποθετούμε στο μέτωπό του και κάνουμε έκταση της κεφαλής. Το ελεύθερο χέρι μας το τοποθετούμε στο οστέινο τμήμα της κάτω γνάθου του, στο πηγούνι, και κάνουμε ανύψωση της κάτω γνάθου. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται ο αεραγωγός. Στη συνέχεια πλησιάζουμε το πρόσωπό μας στο πρόσωπο του θύματος, κοιτώντας τον θώρακά του και λέμε αργά δύο φορές για χρόνο που δεν ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα τη φράση «Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι». Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να δούμε αν ο θώρακας του θύματος ανεβοκατεβαίνει όπως τη φυσιολογική αναπνοή, να ακούσουμε πιθανούς αναπνευστικούς ήχους ή να αισθανθούμε την αναπνοή του θύματος στο μάγουλό μας. Εάν το θύμα δεν αντιδρά και δεν αναπνέει, βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. Το επόμενο βήμα είναι να ειδοποιήσουμε την εξειδικευμένη βοήθεια, δηλαδή το ΕΚΑΒ. Καλούμε στον αριθμό 112, που είναι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, και τοποθετούμε το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση. Ενημερώνουμε ότι έχουμε ένα θύμα σε καρδιακή ανακοπή και δίνουμε όλες τις πληροφορίες που θα μας ζητήσουν, ενώ περιμένουμε να μας το κλείσουν αυτοί. Παράλληλα, με την κλίση εξειδικευμένης βοήθειας, ξεκινάμε θωρακικές συμπιέσεις. Για να εφαρμόσουμε θωρακικές συμπιέσεις, τοποθετούμε τη βάση της παλάμης του ενός χεριού στο κέντρο του θώρακα του θύματος, πάνω στο στέρνο, στο ύψος των θυλών για τους άνδρες. Φέρνουμε από πάνω το ελεύθερο χέρι μας και πλέκουμε τα δάχτυλα. Ερχόμαστε κάθετα πάνω από το θώρακα του θύματος, με τεντωμένους τους σαγκώνες και με δύναμη που προέρχεται από τα ισχύα, χρησιμοποιώντας το βάρος μας, εφαρμόζουμε θωρακικές συμπιέσεις με βάθος 5 έως 6 εκατοστά και ρυθμό 100 με 120 το λεπτό, δηλαδή περίπου 2 συμπιέσεις το δευτερόλεπτο. Γεια σας, είμαι η Παναγιώτα Δαρυβιανάκη, είμαι στη βιβλιοθήκη στην ιατρική σχολή. Έχω ένα θύμα που δεν αντιδράει, δεν αναπνέει. Είναι σε καρδιακή ανακοπή. Έχω ήδη ξεκινήσει κάρπα. Χρειάζεστε κάτι άλλο? Σε ποιο νόμο βρίσκεστε? Στο ισόγειο. Παίρνω ένα ασθενοφόρο άμεσα. Ευχαριστώ. Είτε σε ανακοπή. Ναι. Φέρνω το επιβιωτή. Εάν υπάρχει ένας δεύτερος εθελοντής που θέλει να βοηθήσει, θα πρέπει να του ζητήσουμε να βρει τον πλησιέστερο αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, εάν υπάρχει διαθέσιμος, και να τον φέρει δίπλα στο θύμα. Μόλις ο δεύτερος εθελοντής φτάσει με τον απεινιδωτή, τον ενεργοποιεί είτε ανοίγοντας το κουτί του, είτε πιέζοντας το κουμπί on και ακολουθεί τις οδηγίες. Ο απεινιδωτής ξεκινάει να δίνει οδηγίες. Αρχικά μας λέει να τοποθετήσουμε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο γυμνό δέρμα του ασθενούς, αφού αφαιρέσουμε τα ρούχα από το θώρακά του. Αφαιρέστε όλα τα ρούχα από τον θώρακα του ασθενούς. Τραβήξτε την κόκκινη λαβή για να εμφανιστούν τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Οι θέσεις των ηλεκτροδίων φαίνονται στην εικόνα πάνω στα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Κοιτάξτε τις εικόνες στα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Εφαρμόστε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο γυμνό δέρμα ακριβώς όπως δείχνουν οι εικόνες.
Πιέστε καλά τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Το ένα τοποθετείτε κάτω από τη δεξιά κλίδα και το άλλο κάτω από την αριστερή μας χάλη στο ύψος της θηλής. Στη συνέχεια μας λέει να μην αγγίζουμε τον ασθενή ώστε να κάνει ανάλυση του καρδιακού ρυθμού. Σε αυτή τη φάση οφείλουμε να μην ακουμπάμε ούτε εμείς ούτε κανένας από τους παρευρισκόμενους το θύμα. Αυτό επιτυγχάνεται απομακρύνοντας με τα χέρια μας τους παρευρισκόμενους και φωνάζοντας δυνατά «Μην ακουμπάει κανείς». Μην αγγίζετε τον ασθενή. Μην ακουμπάς. Γίνεται ανάλυση του καρδιακού ρυθμού. Απομακρυνθείτε. Εάν ο απεινιδωτής ανιχνεύσει έναν καρδιακό ρυθμό που χρειάζεται απεινίδωση, μας ενημερώνει ότι συνιστάται απεινίδωση και ξεκινάει την προετοιμασία για τη χορήγησή της. Σε αυτή τη φάση, εμείς οφείλουμε να απομακρύνουμε όλους τους παρευρισκόμενους με τα χέρια μας και φωνάζοντας δυνατά να μην ακουμπάει κανείς. Μόλις ο απεινιδωτής φορτίσει και αφού βεβαιωθούμε ότι ούτε εμείς ούτε κανείς από τους παρευρισκόμενους ακουμπάει το θύμα, θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπί με τη φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει ώστε να χορηγήσουμε την απεινίδωση. Απομακρυνθείτε όλοι. Πατήστε το κουμπί που αναβοσβήνει. Θα δώσω ρεύμα. Χορηγείτε απεινίδωση. Έδωσα σοκ. Η ανάλυση ολοκληρώθηκε. Συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις. Η βάση της μίας παλάμης θα πρέπει να είναι στο κέντρο του θώρακα. Η άλλη παλάμη θα πρέπει να ακουμπάει επάνω στην πρώτη παλάμη. Πιέστε δυνατά προς τα κάτω κατά τουλάχιστον 5 εκατοστά. Μετά την απεινίδωση πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως θωρακικές συμπιέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του απεινιδωτή για τα επόμενα 2 λεπτά. Σε αυτό το σημείο, αν υπάρχει δυνατότητα, ένας δεύτερος εθελοντής που θα είναι ξεκούραστος θα πρέπει να αναλάβει να συνεχίσει με ποιοτικές θωρακικές συμπιέσεις. Ο απεινιδωτής μας κατευθύνει με ένα μετρονόμο ενώ μας δίνει οδηγίες για να βελτιώσουμε την ποιότητα των θωρακικών συμπιέσεων που εφαρμόζουμε. Συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις. Πιέστε δυνατά προς τα κάτω κατά τουλάχιστον 5 εκατοστά. Μετά από 2 λεπτά ο απεινιδωτής μας ειδοποιεί ότι θα πραγματοποιήσει νέα ανάλυση ρυθμού. Σταματήστε τις θωρακικές συμπιέσεις. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Μην ακουμπάει κανείς. Γίνεται ανάλυση του καρδιακού ρυθμού. Αναλύει ρυθμό. Δεν συνιστάται απεινίδωση. Δεν θα δώσει ρεύμα. Εάν συνιστάται απεινίδωση, ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία. Ενώ εάν μας πει ότι δεν συνιστάται απεινίδωση και το θύμα δεν έχει εμφανίσει μία ζωής, αναπνοή ή κίνηση, θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε κάλπα. Χορηγήστε θωρακικές συμπιέσεις στο ρυθμό του ηχητικού σήματος. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας ή μέχρι το θύμα να εμφανίσει σημεία ζωής. Ανοίγει τα μάτια, κουνιέται ή αναπνέει φυσιολογικά. Εάν είμαστε εκπαιδευμένοι στη χορήγηση αναπνοών διάσωσης, μπορούμε μετά από 30 συμπιέσεις να χορηγήσουμε 2 αναπνοές μέσω της προσωπίδας τσέπης. Τοποθετούμε την προσωπίδα γύρω από το στόμα και τη μύτη του θύματος, με τη γωνία της προσωπίδας να προσαρμοστεί στη μύτη, ώστε να επιτύχουμε αεροστεγή εφαρμογή. Ταυτόχρονα απελευθερώνουμε τον αεραγωγό με έκταση της κεφαλής και ανύψωση της γνάθου. Χορηγούμε 2 αναπνοές διάσωσης εμφυσώντας μέσα από το επιστόμιο της προσωπίδας. Η χορήγηση αναπνοών διάσωσης δεν θα πρέπει να καθυστερεί την εφαρμογή συμπιέσεων. Για το λόγο αυτό, δεν κάνουμε πάνω από 2 προσπάθειες χορήγησης εμφυσίσεων μετά από 30 συμπιέσεις. Υπάρχει πιθανότητα το θύμα να κάνει ασύγχρονες, μη αποτελεσματικές αναπνευστικές προσπάθειες. Αυτό λέγεται προθανάτιος ρόχος και θα πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως ανακοπή. Εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του αλλά αναπνέει φυσιολογικά, το τοποθετούμε στη θέση ανάνυψης. Απομακρύνουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να τραυματίσει το θύμα και ευθειάζουμε τα πόδια του. Τοποθετούμε το χέρι του θύματος που βρίσκεται προς το μέρος μας σε 2 ορθές γωνίες. Μία στην άρθρωση του αγκώνα και μία στην άρθρωση του ώμου με την παλάμη προς τα πάνω. Με το χέρι μας που βρίσκεται προς την κεφαλή του θύματος, πιάνουμε το χέρι που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά, πλέκουμε τα δάχτυλά μας με τα δάχτυλά του και το φέρνουμε να κουμπίσει το μάγουλό του στην πλευρά που βρισκόμαστε εμείς. Το κρατάμε εκεί σταθερό. Με το ελεύθερο χέρι μας τραβάμε το πόδι του θύματος που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά από το γόνατο και το λυγίζουμε ώστε το πέλμα να κουμπίσει στο έδαφος. Χρησιμοποιώντας το πόδι του ως μοχλό, τραβάμε το θύμα προς το μέρος μας.
Σταθεροποιούμε το κεφάλι του θύματος πάνω στο χέρι του και τοποθετούμε το πόδι του σε δύο ορθές γωνίες, μία στην άρθρωση του ισχύου και μία στην άρθρωση του γόνατος. Απελευθερώνουμε τον αεραγωγό με έκθεση του κεφαλιού και ανύψωση της κάτω γνάθου και ανοίγουμε το στόμα ώστε να απομακρυνθούν τυχόν σάλια ή εμέσματα. Ελέγχουμε εάν το θύμα εξακολουθεί να αναπνέει κάθε ένα λεπτό. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι.